Θέλει να δει μετά. Τι μετά από το μετά την ενδιαφέρει. Εσύ Στέλιο μου τι ξέρει. Την ενδιαφέρει στο τσιγάρο τι γίνεται. Στέλιο μου τι ξέρει. Δεν καπνίζουμε. Τι ξέρει. Κάνει λάθο. Αυτό που πάει στο ψυγείο το βράδυ είμαι εγώ. Είδατε τι γίνεται, παιδιά. Μύθος, μύθος. Μιλάτε δεδομένα. Θέλει να δει τι κάνετε μετά. Παιδιά, αλήθεια. Δεν θα πρέπει να φάω γλυκά. Γιατί? Πάντα, από μικρή. Αλήθεια. Από μικρή, ναι. Και τι σου φαίνεται. Τα πλένεις τα δόντια, λέμε. Εξαρτάται την ώρα. Θέλει να δει η Γερμανού, η Ναταλία. Ναι. Καλοδεχούμενη. Η Ναταλία το είπε. Θέλει μετά ή κατά τη διάρκεια. Η Ναταλία το είπε. Μετά. Ένα παιχνίδι του πάω στο αλήθεια. Ωραία, για να το δούμε για να σχολιάσουμε, καταλάβουμε τι έχει βγει από πέρα. Εάν ήσουν αόρατη, σε ποια κρεβατοκάμαρα θα ήθελες να τρυπώσεις? Τρύπωσε. Από όλες. Έχουμε τρεις επιλογές. Αλφα. Αλφα. Της κυρίας Κορδά και του κυρίου Λιάγκα. Βήτα. Της κυρίας Στεφανίδου με τον κύριο Ευαγγελάτο. Η γάμα. Τατιάνα έχεις βάλει. Η γάμα του κυρίου Βρετού. Την κυρία Αραβανή. Λοιπόν, να πάμε για τις άτομα αναπαγωγής. Ναι. Όχι στον Ηλία και στην Ευαγγελία. Γιατί? Όχι. Τι σημαίνει? Για λόγους τάκτ. Όχι. Τάκ. Είναι πρώτος καιρός και θα γίνεται χαμός, κατάλαβες. Ναι, ενώ η άλλη είναι περισσότερα χρόνια. Σωστό. Α, που σωστό. Έχει ησυχία δηλαδή. Ναι. Θα πάμε σε πιο ήσυχα ζευγάρια. Α, σε ήσυχα ζευγάρια. Είσαι αόρατη, δεν θα το καταλάβω. Ναι, ρε παιδί μου, παρόλα αυτά. Όχι στον κύριο Ευαγγελάτο και στην κυρία Στεφανίδου, γιατί δεν τους γνωρίζω αρκετά καλά, δεν έχω οικειότητα και θα ένιωθα αμήχανα. Θα διάλεγα την Φέη και τον Γιώργο. Γιατί? Θα διάλεγα την κρεβατοκάμαρα της Φέης και του Γιώργου. Είσαι excited. Θα σου πω γιατί. Όχι για τους ερωτικούς λόγους που εσύ νομίζεις. Αλλά? Όχι. Αλλά γιατί φαντάζομαι ότι κατά την... όταν ας πούμε τελειώνουν οι άνθρωποι ό,τι έχουν να κάνουν, μετά από, το... από τα ευτυχή γεγονότα. Στο τσιγάρο, βρε, ναι, στο τσιγάρο. Μετά λοιπόν θα λέγανε. Έλα τώρα, αγάπη, να θάψουμε δύο-τρεις. Και θα έχει πολύ πλάκα το τι συζητάνε η Φέη και ο Γιώργος για όλους εμάς κατά τη διάρκεια του τσιγάρου, πριν την εκπομπή τους. Και θα έχει πολύ φάση να ακούσω τι λένε για όλους εμάς. Θα την απογοητεύσω, ακόμα δεν συζητάμε για δουλειά στο σπίτι. Αυτό. Γενικότερα δηλαδή δεν συζητάμε για δουλειά στο σπίτι. Αν κάτι γίνει, τι λένε αυτό. Αλλά το κακό είναι ότι τα λάθη μου λέγει στο σπίτι, τα λέγει στον αέρα. Θα το πείτε και την ώρα, πάλι. Δηλαδή δεν λέτε τίποτα, δεν μιλάτε για κανέναν από το χώρο, τι σας ενοχλεί. Στο σπίτι. Ναι. Όχι, τίποτα. Τα λέμε εδώ, τόσες ώρες είμαστε εδώ. Εδώ. Αυτό μα είναι. Και αν θα το πούνε, δεν το πούνε τότε τουλάχιστον. Εκτός αν έχει γίνει κάτι, ας πούμε. Να έχει γίνει κάτι, πρέπει να λυθεί που υπάρχει ένα backup, ας πούμε. Είναι πολύ. Ξέρω εγώ, κάποιος έχει κάνει πολύ. Καλοδεχούμενη να έρθει και στην κρεβατοκάμαρα και σε όποιο δωμάτιο σπίτι μας θέλει. Δεν είναι. Με χαρά, είτε πάμε. Δεν έχει έρθει. Στην κρεβατοκάμαρα. Πώς θα έρθει, κάλεσε η κοπέλα. Γιατί βγαίνει το συμπέρασμα ότι μόνο τα καινούργια ζευγάρια έτσι είναι άτακτα πολύ στο κρεβάτι και έχουν πάθος. Όχι, διαφωνώ. Μα δεν τέθηκε ερωτικό θέμα. Σου είπε το κοτσομπολιό την ενδιαφέρει μετά. Όχι, για την Αραβανή και το βράδυ. Ναι, γιατί είναι φρέσκο ζευγάρι. Όχι απαραίτητα. Μπορεί ένα έρωτα που είναι πολλών ετών να πτερωθεί έτσι, να υπάρξει ένα ξάνα. Όπως είπαμε, πολύ καλύτερα από την ερωτέκα του σεξ. Μάλιστα. Μάλιστα. Πού πάμε τώρα, στην Ελεάνα? Σε σανδάλια. Σανδάλια. Ναι.